Τώρα τι να σας πω. Μια φορά λέω, τα λες. Εσύ τα ακούς. Και το κακό είναι ότι σιγά σιγά τώρα άρχισε να βαραίνουν τα αυτιά, οπότε δεν ξέρω αν θα τα ακούω εγώ. Οπότε να μου τα ξαναλέτε εσείς για να τα ακούω κι εγώ. Γιατί μία άλλη σκηρύξας, εγώ αδόκιμος γένομαι, δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό που έτσι μου έμεινε αυτές τις μέρες πολύ, με τη γιορτή του Σταυρού που κάναμε και την Αγρυπνία την Παρασκευή το βράδυ και είχε τόσο κόσμο, μου έμεινε ακόμα μια φορά το παράδειγμα της αγάπης του Χριστού μας. Της αγάπης του Χριστού και της αγάπης και του Πατέρα Του, του Θεού Πατέρα μας. Και ο Θεός Πατέρας στέλνει το Γιο Του στη γη και τον παραδίδει ή να σταυρωθεί για να δώσει και να πληρώσει με το αίμα Του τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και φωνάζει, και έτσι ξεκίνησε το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος θέλει, λέει, να ακολουθεί πίσω μου, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Το πρώτο που μένω εγώ και το λέω και το ξαναλέω είναι το «Ως της θέλει». Ενώ μας θέλει όλους κοντά Του, ενώ έχει και στην καρδιά Του και στην αγκαλιά Του και στον Παράδεισο θέση για όλους μας ο Θεός, για όλους μας, για όλους. Τους καλύτερους και τους χειρότερους και τους μέτριους και τους βόρειους και τους νότιους και τους πιστούς και τους άπιστους. Εμείς κάνουμε το παν για να το χάσουμε αυτό το δώρο. Και δεν το κάνουμε με τις αμαρτίες. Το χειρότερο δεν είναι η αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος. Το χειρότερο είναι η σκληροκαρδία. Το να έχει σκληρή την καρδιά του και την ψυχή του απέναντι στο Θεό, στους συνανθρώπους, αλλά και στον εαυτό του. Έτσι είναι καρδούλα μου, έτσι είναι αυτά. Πόδια θέλουν. Α, θέλει και τον παππού. Έτσι είναι, τι σου λέει, μόνο να παιδεύσει τη γιαγιά, παιδεύσει και τον παππού. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός μας, ο οποίος θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε, αλλά πού σκοντά αυτή, ποιο είναι το μεγαλείο της καρδιάς του Θεού. Ως της θέλει, όποιος θέλει. Δεν παραβιάζει αυτό που λένε οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι, το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Όχι, λέει, ο καθένας το κέφι του. Αν συμπίπτει όμως το κέφι του καθενός με το κέφι του Θεού, εκεί είναι η μαγιά τώρα. Να συμπίπτει το κέφι μας με το κέφι του Θεού. Και τι θέλει ο Θεός από μας? Την καρδιά μας. Ιέ μου, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Δώσ' μου τον εαυτό σου. Είναι σαν τους τρελά ερωτευμένους. Βλέπεις καμιά φορά κάποιον ή κάποια
να έχουν παραδοθεί τελείως όλα, όλα. Τελείως. Να μην κρατάει τίποτα για τον εαυτό του ή για τον εαυτό της. Εκεί λες υπάρχει έρωτας. Αυτό θέλει και ο Χριστός από μας. Να του παραδοθούμε. Και θα χαλάσουμε τη ζωή μας. Όχι μωρέ, ο διάβολος μας το λέει στα αυτοί αυτό. Άμα πας κοντά στο Θεό και στην Εκκλησία, δεν θα προλάβεις να ζήσεις, δεν θα ζήσεις τίποτα. Τι λες μωρέ. Τότε είναι που θα έχουν όλα φως. Τότε είναι που θα έχουν όλα ομορφιές. Τότε είναι που θα ζεις και το τούτο και το εκείνο και το ένα και το άλλο. Αλλά θα τα ζεις όπως τα θέλει και τα φτιάξει ο Θεός. Πόσες φορές βλέπω μαυρίλα μες στις καρδιές που έρχεστε για εξομολόγηση και τρομάζω. Είμαι απελπισμένος παπά μου, είμαι απελπισμένη παπά μου. Όλα μαύρα, όλα σκοτεινά, όλα ανύπαρκτα. Γιατί δεν μάθαμε να ζούμε στο φως. Το λέει παρακάτω το Ευαγγέλιο. Δεν μάθαμε να ζούμε στο φως. Και είμαστε 10 και 20 πατώματα μέσα στο χώμα, μέσα στο σκοτάδι. Και εκεί είναι η χειρότερη αμαρτία πια. Η απελπισία. Και άκουγα χθες τον πατέρα Ανανία τον Κοσθένης. Πω πω έκλαψα που τον άκουσα. Φώναζε. Αφού μωρέ υπάρχει η Ανάσταση, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φοβάται κάποιο πρόβλημα πάνω στη γη, αφού η Ανάσταση έγινε, αφού νικήθηκε ο θάνατος, αφού το δυσκολότερο πρόβλημα που είχε ο άνθρωπος στους αιώνες των αιώνων ήταν ο θάνατος. Και ήρθε ο Χριστός και λέει, όπα, τέλειωσε η δύναμη του θανάτου, τέλειωσε η δύναμη του Άδη, τέλειωσε η δύναμη του διαβόλου. Τώρα υπάρχει η Ανάσταση. Η δικιά μου, λέει ο Χριστός, και στο όνομα της δικιάς μου Ανάστασης και η Ανάσταση όλων. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι το παντοδύναμο σύμβολο της Εκκλησίας. Γιατί υπάρχει μετά η Ανάσταση. Γιατί αν ο Χριστός έμενε πεθαμένος, τότε θα είχαμε τελειώσει. Δεν θα είχαμε τίποτε να πάρουμε από αυτόν τον Θεό, από αυτόν τον Χριστό. Σας το είπα και άλλη φορά. Μου το έλεγε ένας μουσουλμάνος φανατικός και ιδεολόγος και σπουδαγμένος. Μου λέει, στην αρχή πήγαμε να παραξηγηθούμε πως μου το έλεγε. Ντροπή σας τους χριστιανούς. Λέω, γιατί μωρέ το λες, εγώ σ' αγαπάω. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Για του λέω, κάντο λίγο λιανά, γιατί άμα παρεξηγηθούμε μετά δεν θα δέχομαι να μου το κάνεις λιανά. Μου λέει, έχετε η μόνη εσείς ζωντανό για πάντα Θεό και σας δίνει αυτήν τη ζωή την παντοτινή, σας τη δίνει για πάντα. Και εσείς κάνετε το παν να μην τον ακολουθήσετε. Ντράπηκα που μου το είπε. Και μάλιστα μου το ξανάπε και 2 και 3 φορές. Ανάσταση δεν έχει καμιά άλλη θρησκεία. Αναστημένο και ζωντανό για πάντα Θεό, μου λέει, δεν έχει καμιά άλλη θρησκεία. Εσείς τον πήρατε, εσείς τον είδατε να πεθαίνει και αυτός για σας αναστήθηκε.
αυτήν τη χαρά λοιπόν της Αναστάσεως, αυτήν την ομορφιά της Αναστάσεως, αυτήν την ελπίδα της Αναστάσεως να την έχουμε για πάντα. Όταν έφευγε ο γέροντάς μου που του χάρισα, που μου επέτρεψε να του χαρίσω και το όνομα του μικρού μου του γιου, ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης μου, και πήγα να τον δω λίγη ώρα πριν φύγει, μπήκαμε στο δωμάτιο που ήταν και ήταν βράδυ και είχε λίγο φως. Έλαμπαν τα μάτια του σαν να ήταν ο ήλιος μέσα τους και κοίταγε στον ουρανό και χαμογέλαγε και λέω, τώρα αυτός βλέπει αγγέλους φωτεινούς, γι' αυτό χαμογελάει. Έτσι φεύγουν οι άνθρωποι που ξέρουν και ζουν την Ανάσταση. Για να τη ζήσεις την Ανάσταση όμως, πρέπει να ζήσεις, να το πάλι, την αγάπη μεταξύ μας. Δεν έχει Ανάσταση χωρίς το μαζί. Μαζί θα ποθάνουμε όλοι, αλλά και μαζί θα αναστηθούμε όλοι. Μαζί θα φύγουμε και μαζί θα μπούμε στον Παράδεισο. Εγώ όμως, μακάρι να μπείτε όλοι εσείς, κι άμα δεν χωράει ας μείνω απόξω, αλλά δεν θέλω να μείνει κανένα σας απόξω. Πάμε λοιπόν να βρούμε χαρά, πάμε να βρούμε Θεό, πάμε να βρούμε ελπίδα, πάμε να βρούμε Ανάσταση, πάμε να βρούμε όλες τις ομορφιές που είδε ο Απόστολος Παύλος. Πήγα, λέει, έως τρίτου ουρανού και τι είδες εκεί, Απόστολε του Θεού? Είδα, και όλοι θα περιμέναμε να μας περιγράψει. Είδα δύο λέξεις, λέει, άρρητα ρήματα, πράγματα που δεν μπορώ να σας τα πω, γιατί είναι τόσο διαφορετικά, τόσο σπουδαία από αυτά που ζούμε τώρα, που είναι, δεν μπορεί να τα πει, δεν μπορεί κανένας νους ανθρώπου, λέει ο Παύλος, να τα συλλάβει. Εύχομαι και προσεύχομαι, εύχομαι και νοιάζομαι, εύχομαι και σας αγαπάω και είμαι εδώ να καθαρίζουμε τις ψυχές μας και να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, γιατί κανένας δεν ξέρει ούτε τη μέρα, ούτε την ώρα. Τώρα μετά τη λειτουργία, κάτι πολύ σύντομο, γιατί 11:30 έχω βάφτιση. Και το απόγευμα θα πάω στο Κιλκής να τους μιλήσω. Ντρέπομαι που το λέω, ντρέπομαι που φεύγω, ντρέπομαι που πάω. Αλλά και μ' αρέσει κιόλας. Και την Τρίτη, για να μην τα ακούτε από εδώ και από εκεί και λέτε, σε εμάς το λέει ο παπάς, μόνο σε αυτόν και σε αυτήν το είπε. Την Τρίτη θα είμαι στην Αθήνα να μιλήσω και εκεί, και την άλλη Παρασκευή και Σάββατο κανονικά για εξομολόγηση πρώτο ο Θεός, από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6:30 το απόγευμα, και αυτό το πρόγραμμα θα ισχύσει πρώτα ο Θεός μέχρι τα Χριστούγεννα. Να είμαστε καλά όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Αμήν.